Καλησπέρα σας, είναι η ώρα για μπλε στο 107,4 ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη που αυτή τη στιγμή λείπει και το τρισμέγιστο Καβαδί απ' έξω ο οποίος καθυστερήσαμε λίγο σήμερα, είχε κίνηση και από ό,τι καταλάβατε φτάσαμε 7 και 12 ήδη. Τι λείπει ρε? Σε έχω απαγάγει ρε. Τι θες τώρα, εσύ θα κάτσεις εκπομπή εγώ σήμερα? Για ξέρω τι με γίνεται εδώ πέρα, με κάλεσα κάτσεις εκπομπή εσύ εγώ? Σήμερα θα μιλήσουμε για Ηράκλη. Τελειώσαμε. Γεια σε, χθες τι μιλούσαμε τώρα. Τώρα εγώ κάνω εδώ πέρα. Να φύγω. Φύγε ρε, έξω, θα κάτσω μαζί με τον Καβαδία. Τι στεναχωριέ, τον κέρασε μετά και μια πίτσα, μια μπυρίτσα, μια χαρά θα είμαστε. Κληρώνουμε, τι κληρώνουμε. Σήμερα κληρώνουμε για φανέλο ταρμενάκι. Ναι, εδώ τι έχει, δεν έχει τίποτα. Με τα τρία αστέρια του Ηράκλη. Μην ξεχνάμε του τρει άδικου υποβασμού. Πού στέλνουν μήνυμα. Τσίκο, μουσική. Όταν γρυπωθώ κάποια στιγμή και έχω πυρετό, έχω αντικαταστάτες εδώ πολλούς. Χειροκρότημα παρακαλώ για τον συνονόματό μου που έκανε πολύ καλή εισαγωγή. Θες να την ξανακάνεις μήπως? Όχι. Τώρα που πήρες το κολλάει. Όχι. Όχι. Είδες τι ώρα που είναι? Όταν θα λείπεις. Όταν θα λείπω. Θα πιέζε. Πάμε το κεφάλι. Πες. Ανοιχτό είναι αυτό. Ανοιχτό είναι αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Αχ, πώς θα καταφέρω να κάνω εκπομπή σήμερα, δεν ξέρω, γιατί έχω 4 πολύ καλά φιλαράκια εδώ, ηρακλάκια άρρωστα, με τα οποία έχουμε και παράδοση φέτος, αν και προχθές με αφήσανε μόνο μου και πήρα μόνος μου το διπλό, στην σκληροτράχυλη μηχανιώνα, έτσι δεν είναι? Αναγκαστικά. Αναγκαστικά, εντάξει, Τετάρτη, 3 η ώρα, Τετάρτη, 3 η ώρα, τι να κάνουμε. 3 η ώρα σχολάμε. 3 η ώρα σχολάμε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Έχω τον Γιώργο, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Λευτέρη. Πείτε ένα γεια στον κόσμο, ρε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσύ τίποτα. Το παίζεις τώρα παρουσιαστής, δεν μιλάς? Εγώ έκανα πρόλογο. Έκανες πρόλογο. Εντάξει. Και απέναντί μας τον τεράστιο Βασίλη Καβαδία. Χειροκρότημα, δεν έχει. Έλα ρε πίλε. Ο οποίος θα μας βάλει στα γήπεδα και στο Ιβανόφιο και στο Καφτατζόγλου. Μπορείς να μας βάλεις παράλληλα, ρε. Παράλληλα, ναι, να μας βάλεις στο Ιβανόφιο αύριο στις 5, Ηρακλής Καστοριά και την Κυριακή στο Καφτατζόγλου, Ηρακλής Μακεδονικός στις 3. Α, βάλε μας. Όπως καταλάβατε, σας το είχα πει από χθες, έχω παρέα, έχω καλά φιλαράκια εδώ στο στούντιο που επειδή δεν ακούνε ποτέ την εκπομπή και είπα να την δούνε τώρα live. Κάνα σχόλιο, σιωπή. Σε θαυμάζουμε, σε θαυμάζουμε. Σε θαυμάστε, ναι. Κοκκινήσω, και από παιδιά. Κοντά. Θα κοκκινήσω. Λοιπόν, παρέα, θα πάμε με τα μηνύματά σας γιατί έχουμε κλήρωση φανέλας, πάρα πολύ ωραία φανέλα, του Απόστολου Αρμενάκη, ο οποίος πόσους πόντους πήρε? 30. Πώς έχουμε? 34. Διάβαστε. Από εκεί τίποτα? Από εκεί? 34, τώρα δεν θυμόμαστε. Ανέβα λίγο. 36. Τι 53, ρε. 36. Πού να κάτσει πια. 40. Πού να κάτσει αγόρι μου. 39, ρε παιδιά. 39 πόντους πήρε το παλικάρι. Έφτασε τα 37, πάρε 39. Και έχουμε τη φανέλα και την έχουμε εδώ και μέρες βέβαια. Την έχετε δει έτσι πολύ ωραία φανέλα. Με τα τρία αστέρια μπροστά. FM κενό, φανέλα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Έχουμε συλλέξει και τα μηνύματα των υπόλοιπων ημερών από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα. 8 η ώρα θα κάνουμε κλήρωση για αυτήν την πολύ ωραία συλλεκτική φανέλα με τα τρία αστέρια της περηφάνειας μπροστά του βολεϊκού Ηρακλή. Μοιάζει πάρα πολύ με, με αυτή του ποδοσφαιρικού. Ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη φανέλα, το ονοματεπώνυμό σας, πείτε και καμιά καλησπέρα. Καλό είναι και αυτό. Όχι μόνο φανέλα Γιώργος Σωτηράκογλου, γράψτε και ένα γεια Ηρακλάρα αυτό.
Έχει δεν είναι κακό. Δίκιο, έτσι, βλέπω κάτι μηνύματα τώρα εδώ που έχουν μόνο όνομα τεπώνυμο, κατάλαβε. Μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τελευταία στιγμή μηνύματα. Ναι. Τι? Να στείλω κι εγώ κανένα. Να στείλεις. Στείλε και για μένα. Λοιπόν, και 8 η ώρα θα κάνουμε την κλήρωσή μας. FM κενό, φανέλα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 545-26. Από δοκιμασίες και οι άλλοι κάνουν επίθεση. Δεν ακούτε τα σφυρίγματα? Τα ακούμε, ναι. Τα ακούμε τα σφυρίγματα. Ο Γιωργάκης δεν είναι καλά. Εγώ? Όχι, ο άλλος. Ο άλλος. Ο άλλος. Ο Αβού. Το καρέ του Γιώργου. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να πούμε τι έχουμε. Τι έχουμε, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και πάντα σας ενημερώνουμε για το pre-game μας. Μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου στις 8 παρα τέταρτο θα φιλοξενήσουμε με το καλό και καλαθοσφαιριστή της ομάδος εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στις 5 στο Ιβανόφιο απέναντι στην Καστοριά. Αυτό είναι το παιχνίδι που θα μας απασχολήσει στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ ίδια ώρα, έτσι πως τα κάνανε, ευτυχώς δεν είναι και τα δύο εντός γιατί εκεί θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Για όσους δεν θα μπορέσουν να πάνε στο Ιβανόφιο και είναι σπίτι για διάφορους λόγους, θα μπορέσουν να δουν ΕΤ2 ζωντανά Παναθηναϊκός Ηρακλής στις 5 για την τρίτη αγωνιστική της Α1 στο Βόλιο. Ο Ηρακλής φυσικά θέλει να κάνει το 2-3 γιατί ξεκίνησε στην πρεμιέρα με ήττα στη Χαλκίδα, κέρδισε το Φίνικα Σύρου με 3-2 με ανατροπή, θέλει να κερδίσει και αύριο τον Παναθηναϊκό. Όσοι δεν είστε στο σπίτι, μπορείτε μέσω live streaming να βλέπετε παράλληλα, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε αυτό, να έχετε από τη μία ένα λάπτοπ και από την άλλη ένα άλλο λάπτοπ. Για να δείτε ταυτόχρονα το Ηρακλής Καστοριά, γιατί υπάρχει live streaming εκεί, και το Παναθηναϊκός Ηρακλής από την τηλεόραση. Μάλλον δεν χρειάζεται δύο λάπτοπ, γιατί το ένα είναι στην ΕΤ2, οπότε θα βάλετε την τηλεόραση, θα έχετε και ένα λάπτοπ μπροστά. Από το λάπτοπ θα βλέπετε το Ιβανόφιο, στην τηλεόραση θα βλέπετε το βόλεϊ και τελείωσε. Βοήθησα. Ή και με το κινητό. Και με το κινητό. Δύο κινητά. Εντάξει. Τάμπλετ, ό,τι θες. Για την Κυριακή δεν σας λέω τίποτα. Ούτε τάμπλετ, ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Γιατί οι δρόμοι οδηγούν. Όλοι στο γήπεδο. Όλοι καφτατζόγλιο. Και όποιος δεν έρθει. Όποιος δεν έρθει, τι, έχουν τιμωρία αυτή τη φορά. Χάνει, ρε φίλε. Μαστίγουμε. Χάνει. Όχι, δεν το μαστίγουμε. Μαστίγουμε γιατί κάποιοι μπορεί να μην έρθουν. Όχι, μαστίγουμε, όχι, μαστίγουμε. Αλλά όποιος δεν έρθει, χάνει. Θα έχουμε απουσίες? Δεν θα έχουμε. Δεν νομίζω, θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Αν προλάβουμε εμείς, θα είμαι εδώ. Δεν θέλω τέτοια. Δεν είμαι από τα αριστερά. Δεν θέλω απουσίες την Κυριακή. Καθίστε καλά. Ρουβιάνο δεν είμαι, αλλά. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε τέτοια. Τρεις ώρα το μάτς, έτσι. Τρεις ώρα το μάτς. Τρεις ώρα. Ναι. Μετά από το φάι. Μπορείς να πας και από τις 2.30. Παρά 5 θα είμαστε εκεί. Ίσα-ίσα που προλαβαίνουμε. Εντάξει, δεν παίζουμε εμείς. Δεν παίζουμε εμείς. Παίζουν οι υπόλοιποι που θα είναι νωρίς στην ώρα τους. Και εμείς παίζουμε. Μ' άρεσε τώρα αυτό. Πες το ξανά εδώ πιο κοντά. Και εμείς παίζουμε. Και εμείς παίζουμε. Μ' άρεσε. Λοιπόν, έχουν ξεφύγει τα πράγματα γιατί μέχρι και γυναίκες μας στέλνουν μηνύματα εδώ στην εκπομπή. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι αυτά. Να στείλουμε τα χέρια. Θέλω να δω πώς θα κατέβει τους ορόφους. Από το παράθυρο ή από τα σανσέρα. Να σε δω, να σε χαρώ. Σταματήστε να μου στέλνετε. Μιλάω στο γυναικείο πληθυσμό τώρα. Σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα στο Messenger γιατί. Το γυναικείο να σε στέλνει. Τα βλέπουν όλοι. Κάποιοι συγκεκριμένα δεν πρέπει να σε στέλνει. Τα βλέπουν όλοι εδώ τώρα. Λατρεμένε μου. Να διαβάσω ανακοίνωση. Διάβασε, λατρεμένε μου. Ναι, λατρεμένε μου. Δεν θα κάνω εκπομπή σήμερα, Βασίλη, όπως κατάλαβες. Μακάρι να είναι έτσι τόσο χαμογελαστά και ευδιάθετα τα πράγματα και αύριο σε μπάσκετ βόλεϊ και την Κυριακή στο ποδόσφαιρο. Έχουμε την ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Το Σάββατο γεμίζουμε το Ιβανόφιο και το κάνουμε για ακόμα μια φορά καμίνι. Την Κυριακή μεταφέρουμε την τρέλα και την παράνοιά μας στο Καφθανζόγλιο και βοηθάμε την ομάδα να συνεχίσει τις νίκες. Στηρίζουμε όλοι αγοράζοντας εισιτήριο.
Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο το Στέργιο που μας ακούει από την εξωτική Λεμεσό. Την Κιανόλευκη Λεμεσό, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε. Είναι πολύ ωραία. Καλησπέρα στη Ρούλα, καλησπέρα στην Ελένη. Καλησπέρα, είπα. Τι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούνε, στείλαν μήνυμα. Είναι στείλουμε και ακροάτριες... ένα καλησπέρα και στη δικιά μου τη γυναίκα. Γιατί θα πει παντόφλα μετά. Εδώ, εδώ. Πρέπει η γυναίκα σου να στείλει καλησπέρα. Θα γίνει ο χάμος στο σπίτι. Πες, εδώ. Τι κάνει, αφιερώσεις, έχεις μικρόφωνο. Καλησπέρα στα κορίτσια μου. Ναι. Τα ερακλάκια σου, τα ερακλάκια μου. Που πρέπει να μας τα φέρεις μια μέρα στο στούντιο. Και εσύ πρέπει να μας τα φέρεις. Δεν φέρνει τίποτα. Ναι. Θύμωσε. Ναι. Πάλι θύμωσε. Θα φέρουμε εμεί. Εσεί τα φέρετε, δεν έχετε παιδιά. Κάτι θα φέρουμε. Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι κάτι μου φέρανε και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου το Λευτέρη που μου έφερε σήμερα και ανώλευκη φανέλα του Ηρακλή Αγροσικιά. Και εδώ θέλω ένα χειροκρότημα για τον Ηρακλή Αγροσικιά. Ιστορική αυτή ομάδα. Σε ποιο όνομο είμαστε, Ερμό Πέλλα. Πέλλα. Τι καλά πάμε. Πλέον δυστυχώς όχι. Καλά πάμε ρε παιδί μου τώρα, άστα όχι. Κοίταξε, υπάρχουν 117 Ηρακλείς σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 117. Ένας από αυτούς είναι ο Ηρακλής Αγροσικιάς. Πέρα από του εξωτερικού που έχει Χέρκουλες, Έρακλες, έχει και στη Φιλανδία, έχει ανακαλύψει έναν πριν χρόνια, Ηρακλή Φιλανδίας. Οπότε, να ξέρετε, εκεί στην Πέλλα μία είναι η ομάδα, Ηρακλής Αγροσικιάς. Τελειώσαμε. Γεια σας. Τελειώσαμε. FM κενό, το μήνυμά σας, δηλαδή γράφτε τη λέξη φανέλα, το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλλετε στο 54526 να μπείτε στη διαδικασία κλήρωσης για την φοβερή συλλεκτική φανέλα του βολεϊκού Ηρακλή που θα κληρώσουμε στις 8 του Απόστολου Αρμενάκη. FM κενό, φανέλα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, ορμάτε! Πανηγύρι σήμερα. Την καλησπέρα μας στο φίλο το Θανάση. Πήρε ένα καλησπέρα στο παιδί που λέει καλησπέρα σε όλα τα ερακλάκια στο στούντιο. Καλησπέρα, Θανάση. Μπράβο. Και ο Βλάσης λέει: όποιος δεν έρθει, πίσα και πούπουλα. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Εγώ λέω ότι όποιος δεν έρθει θα χάσει. Σωστά. Όπα, χέρια, παιδιά. Χέρια. Ισχύα. Για το παιχνίδι της Κυριακής του ποδοσφαίρου πάνω κάτω η ίδια αποστολή θα είναι με τον αντίπαλο τον Μακεδονικό. Θα ανοίξω βέβαια και θα κάνουμε όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή το καθιερωμένο μας pre-game. Βέβαια θέλω να μου λυθεί και απορία γιατί εχθές παλικάρια μου η ΕΠΟ είχε ξεχάσει να βάλει και το αποτέλεσμα του Ηρακλή αλλά και τη βαθμολογία και είχε τον Ηρακλή με 11 βαθμούς. Η ΕΠΟ που πήγε πάρα πολύ καλά εχθές στην Κροατία έπαιξε το σύστημα... Αέρα. Πλημμύρα. Κάπα. Πλημμύρα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχουμε κάτι. Εμείς με την ΕΠΟ έχουμε κάτι. Δεν έχουμε τίποτα. Όχι. Εμείς αγαπάμε. Την αγαπάμε την ΕΠΟ. Βέβαια. Αγαπάμε την έχουμε στην καρδιά μας. Λοιπόν, για να δω, τα περάσανε εδώ τα παλικάρια μας τα αποτελέσματα. Όχι. Πού είμαστε. 8η. Εδώ. όχι. Δεν πειράζει. Καρδία Ηρακλής στο site της ΕΠΟ ημέρα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. Δεν για παιχνίδι εγώ. Που έγινε Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017. Το site της ΕΠΟ γράφει ΑΟΚΑ... Γκολ βάλαμε. Το ακούς? Ναι. ΑΟΚΑΡΔΙΑΣ ΙΡΑΚΛΙΣ ΠΑΒΛΑ. Κενό. Μακεδονικός Καμπανιακός ΠΑΒΛΑ. Κενό. Βαθμολογία τι έχει? Βαθμολογία έχει τον Ηρακλή με 11 βαθμούς. Άψογα. Περιστέρω. Τώρα να μην πω κάτι έτσι γιατί τα είπα χθες. Δεν χρειάζεται. Περιμένω μήπως και. Ούριαξα χθες. Μην γίνεσαι κακός, δεν χρειάζεται. Δεν γίνομαι κακός. Αυτοί δεν έχουν βάλει βαθμολογία. Δηλαδή, τώρα να σοβαρευτούμε. Το site της ομοσπονδίας που διοργανώνει το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας είναι Παρασκευή σήμερα και δεν έχει περάσει ακόμα τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία και έχει τον Ηρακλή ακόμα με 11 βαθμούς. Μετά εμείς γινόμαστε οι κακοί και οι γραφικοί. Yeah!
Λοιπόν, θα μπούμε σε άλλο site φυσικά και θα διαβάσουμε την αγωνιστική. Πέρα το μάτς του Ηρακλή στις 3 στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή με αντίπαλο το Μακεδονικό. Έχουμε Αλμοπόσα Ιδέας Αγροτικός Αστέρας, Άρης Παλαιοχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας με το εξαιρετικό δημοσιογραφικό του στο γήπεδο. Τα μπούθ εκεί. Ε, στα Τρικάλα Ημαθίας. Είχες καλή θέση. Είχα καλή θέση. Φανταστικό. Πάρα πολύ. Καμπανιακός Νάουσα, Λαγκαδάς ΑΟ Καρδίας, Φίλιππος Αλεξάνδρειας Κηλικιακός και Πιερικός Καρίτσα. Στη βαθμολογία ο Άρης Παλαιοχωρίου είναι πρώτος με 14. Ηρακλής Αγροτικός Αστέρας και Αλμοπός με 16, συγγνώμη, Άρης Παλαιοχωρίου. Ηρακλής Αγροτικός Αστέρας και Αλμοπός με 14. Ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας 13 μαζί με το Μακεδονικό. Καταλαβαίνετε ότι το 14 θέλουμε να γίνει 17-13 την Κυριακή, γιατί ο Μακεδονικός είναι ένα βαθμό πίσω. Λαγκαδάς 12, Νάουσα 12. Και από εκεί και πέρα στη ζώνη του υποβιβασμού Πιερικός 10, Καρδία 9, Εδεσαϊκός και Φίλιππος Αλεξάνδρειας 8 μαζί με την Καρίτσα. Κηλικιακός 4, Καμπανιακός 1 βαθμό. Απλά είναι τα πράγματα. Κερδίζει ο Ηρακλής τον Μακεδονικό την Κυριακή. Πάει στους 17 και δεν αποκλείεται, αν γκελάρει ο Άρης Παλαιοχωρίου, να είναι και μόνος πρώτος. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας, FM κενό, φανέλα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για την συλλεκτική φανέλα του Βολεϊκού Ηρακλή και πιο συγκεκριμένα του Απόστολου Αρμενάκη. Για πείτε ρε παλικάρια, πώς τα βλέπετε τα πράγματα στο ποδόσφαιρο? Σας παίρνω συνέντευξη τώρα από ό,τι έχετε καταλάβει. Τι από εκεί, από τα δεξιά, από τον έμπειρο? Ναι, έλα έμπειρε, έλα εδώ το μικρόφωνο. Ο δάσκαλος. Πώς τα βλέπουμε? Ναι. Συσπήρωση θέλει. Ναι. Διχογνωμίες έχουμε. Δεν μας απασχολούν αυτά. Και όμως μας απασχολούν. Δεν μας απασχολούν. Πώς πιο πολύ μιλάνε μέσα στα site παρά πάμε να δείξουμε την αγάπη. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το ποιος έφαγε, το ποιος έκανε, το ποιος έρανε, αυτό χρειάζεται. Αν μας αρέσει η κάλτσα, αν δεν μας αρέσει. Βέβαια. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα για πες μου μπαλκάρι μου γενναίο. Για να πιστεί, την να πιστεί ο κόσμος. Όταν αγαπάς, αγαπάς τυφλά. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Πώς το λέω εγώ με το παιδί και τα μαθηματικά, με το ξαναπώ. Εντάξει, είτε θα κάνεις γιο μας, έχεις φάει. Απλάνταξες. Εντάξει ρε παιδί μου, και κόρη να είχα, αν στα μαθηματικά είχε 3 και δεν είχε 20, θα είχα πάψει να την αγαπάω. Την κόρη μου. Εσείς τα παιδιά σας, αν σας φέρουν 3, δεν θα τα αγαπάτε? Βέβαια. Έτσι είναι και ο Ηρακλής. Τι να κάνουμε τώρα, γάμα εθνική, γάμα εθνική. Ναι, αλλά δεν εγγονίσαι όλοι το ίδιο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Κατάλαβες. Αλλά... κάποιοι το παιδί τους όταν φέρνει 3 το καταδικάζουν. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί να δουν τις δικές τους ευθύνες γιατί έφερε 3, ναι. Κοιτάνε τις παράπλευρες. Τι έφτιαξε, τι έκανε, τι έρανε. Έκατσαν ποτέ μαζί του να το βοηθήσουν στα μαθηματικά? Αυτό ακριβώς έλεγα. Ασχολήθηκαν 5-6 ώρες τη μέρα? Όχι. Το πήγανε ένα φροντιστήριο? Δεν είναι το φροντιστήριο να το πας, το πας φροντιστήριο. Λέω εγώ τώρα, δίνω παραδείγματα. Παιδί σου είναι. Δεν το βοήθησαν. Έχεις δίκιο σου. Κατάλαβες. Γιατί όταν το παιδί σου διαπρέψει για μια στιγμή σε κάτι, θα πας πρώτα βαράς παλαμάκια. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει, τους γραβατάκηδες. Εντάξει, που έρχονται στα ωραία. Έχεις κάτι με τους γραβατάκηδες. Που... και θύχτηκε ο άλλος τώρα. Ο οποίος δεν φοράει γραβάτα σήμερα. Η αλήθεια. Πώς δεν φοράει γραβάτα σήμερα? Μόνο στη δουλειά. Μόνο στη δουλειά. Όχι, έχω θέμα με τους γραβατάκηδες που θα θυμηθούν τον Ηρακλή στη Ρώμη, στην Πράγα. Σε κάνα τελικό κυπέλου, εκεί. Αυτή είναι η γραβατάκη της που εννοώ εγώ. Τώρα πρέπει να δείξουμε... εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να δείξουμε τη δυναμική μας. Ναι. Τώρα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε Ηράκλης. Και ότι δεν είμαστε μόνο 300 επιτέλους. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Τώρα πρέπει να δείξουμε τη δυναμική της ομάδας. Στα δύσκολα. Στα εύκολα όλοι χειροκροτάνε. Και όπως λέει ο σοφός λαός... Ηρακλάρα στα δύσκολα, εύκολα δεν υπήρξαν ποτέ. Παλικάρια, θα στείλει το μήνυμά σας τώρα για την Κυριακή. Την Κυριακή, όλη γήπεδο, δεν υπάρχει άλλο μήνυμα, μονόδρομος. Ξεκάθαρα. Τελειώσαμε. Και κάθε Κυριακή. Δικαιολογία δεν υπάρχει πλέον. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει. Θέλω να θυμίσω, δεν μ' αρέσει η ομάδα, πάω να δω μπάλα.
Πάω να δω Ηρακλή, τέλος. Τι θες να θυμίζει, Ηρακλής Ολυμπιακός. Πρώτη αγωνιστική. 2-1. Με το ζόρι είχε έρθει. Άστονα. Με το ζόρι είχε έρθει. Ήρθα όμως. Πω, θα σκοτωθούν αυτοί. Ηρεμία, παιδιά. Στο 0-1. Ομόνια, ομοψυχία. Τέλος πάντων. Ομο... τέτοιο. Ομόνια είναι ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει. Ομόνια είναι στην Κύπρο, ναι. Ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει και νιώθει. Έτσι. Κατάλαβες. Έτσι. Τώρα θυμάσαι, θυμάσαι πριν πάμε στο διάλειμμα να πεις στον κόσμο τι να στείλει για, το, για τη φανέλα. Όχι, δεν θυμάμαι. Ποιος θυμάται εδώ πει. Όποιος το πει σωστά. Λοιπόν, εδώ, εδώ, εδώ τα γουέρε. Όχι, δεν θα πάρει τη φανέλα. Το όμορφο τα γουέρε. Για Λευτέρη, ο Λευτέρης θα μας βγάλει τη δύσκολη θέση. Τι θα κερδίσω. Τη φανέλα. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια. Δεν κάνουμε, είμαστε σοβαροί. Προ τιμή του λέει δεν θέλω. Προ τιμή του. Θα στείλω μήνυμα. Θα σε κεράσω ένα. Έστειλες μήνυμα για τη φανέλα, ρε. Πολύ στείλα, μόνο αυτό σας στείλα. Μόνο εγώ έστειλα. Έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό μηνύματα, ρε παιδιά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Τι στέλνουμε για τη φανέλα του Απόστολου Αρμενάκη, τη συλλεκτική. FM. Ναι. Φανέλα. Κενό, δεν αφήνουμε μετά το FM. Κενό, ναι, φανέλα. Ναι. Κενό, όνομα τεπώνυμο. Και ό,τι άλλο θέλετε. Και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι. Μπράβο. Στο 54. 5-26. Μπράβο, Ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Συμπλήρωσε μετά από το φανέλα μου, ούτε τρίχα. Πάμε σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις, παρακαλώ. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 στην ώρα για μπλε παρέα. Θα πάμε για το υπόλοιπο πόσο είναι, 22-23 λεπτά που μας έχει απομείνει. FM κενό φανέλα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 545-26. Κληρώνουμε σήμερα στις 8 την συλλεκτική φανελάρα του Βολεϊκού Ηρακλή με τα τρία αστέρια υπερηφάνειας μπροστά. Την φανέλα του Απόστολου Αρμενάκη. Επαναλαμβάνω, FM κενό φανέλα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 545-26. Είπαμε κάποια πράγματα για το ποδόσφαιρο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στις 3 με τον Μακεδονικό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα για το τι μας περιμένει στο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Πάντα με την εκλεκτή παρέα σήμερα που έχω. Λευτέρη, Δημήτρη, Γιώργο, Γιώργο. Τρεις είμαστε. Πάλι κερδίζουμε. Γιώργηδες. Και ο Κούκος. Και Βασίλη Καβαδία έχω. Και Μπίλε. Μπίλε the King. Όσον αφορά το μπάσκετ, έχουμε την δήλωση του Βαγγέλη Αλεξανδρή και σε λίγο νομίζω θα μπορέσουμε να ακούσουμε και έναν καλαθοσφαιριστή της ομάδος ζωντανά. Για να δούμε τι είπε ο coach για το αυριανό παιχνίδι με την Καστοριά. Πρόκειται για ένα δύσκολο αγώνα για την ομάδα μας, τον οποίο για να κερδίσουμε θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Έχουμε προετοιμαστεί καλά αυτές τις δύο εβδομάδες, δουλέψαμε σωστά, αλλά μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να το δείξουμε και περιμένω αυτό ακριβώς από τα παιδιά. Η αντίπαλος είναι μια πολύ καλή και έμπειρη ομάδα που έχει καλούς παίκτες και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από μέρους μας, αλλά αισιοδοξώ πως με τη βοήθεια του κόσμου μας θα μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. Όλη η ομάδα της Καστοριάς είναι καλή και έχει και έμπειρους παίκτες όπως ο Κυριακόπουλος και ο Κακλαμάνος, αλλά και οι άλλοι παίκτες που ήρθαν από τον νέο Λαστακού, Χαρισμίδης, Μπρόζος, Λιμπάρης, που όλοι τους γνωρίζουν καλά την κατηγορία. Είναι μια ομάδα που από το τρίποντα απειλεί με τον Κακλεμάνο φυσικά, που εκτελεί αρκετά σουτ σε κάθε μάτς, αλλά και παίζει στο post όταν χρειάζεται. Ανέβηκε φέτος στην κατηγορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει στόχους και μάλιστα έχει υποθεί πως θέλουν να μπουν στα play-off. Πιστεύω ότι έχουν τα φόντα για να το πετύχουν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε καλοί αύριο. Πάντα ο κόσμος, συμπληρώνει ο coach, μας δίνει δύναμη και η βοήθειά του είναι μεγάλη. Τους περιμένουμε και αύριο στο γήπεδό μας να βοηθήσουν τα παιδιά για μια νίκη που θα μας δώσει όθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο κόσμος είναι το ρόπαλό μας και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Οι δρόμοι ξέρετε που οδηγούν αύριο 5 ώρα, έτσι. Ιβανόφιο! Ηρακλής Καστοριά. Άντε ρε, με ψυχή ρε, Ιβανόφιο ρε. Άντε να πούμε. Τι. Συγκεντρωθείτε λίγο.
Δεν μιλάει, όχι, όχι. Δεν μιλάει εσύ, πάλι θύμωσε. Έχει εδώ και τρία χρόνια και δεν μιλάω. Αλλά... Τι θα πάθει η Καστοριά αύριο, με μία λέξη. Ήτα. Ήτα. Λάιτ σε άκουσα. Ήτα. Τι θε να γράψω. Τι ήτα. Αυτή στα τέσσερα και εμεί στα δύο. 42, ναι. 11, λοιπόν, 11. Το όχι 11, 42 αύριο Καστοριά. Εντάξει. Στα υπόλοιπα έχουμε Λάρισα Παπάγου, Μαρούση από όλων πατρών, Χολαργό Αμίντας, Δούκας Ψυχικό, Δόξα Λευκάδας Εθνικός, Περιστέρι Ερμής Αγιάς και Αρκαδικός Καρδίτσα. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής το απόλυτο έχει κάνει το Περιστέρι με 4 στα 4. Από μία ήττα έχουν ο Ηρακλής, το Μαρούση και ο Χολαργός και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Καλησπέρα στους φίλους που μπαίνουν στη διαδικασία να στείλουν τα μηνύματά τους. Θα χαρώ να είναι ακόμα περισσότεροι μέχρι το τέλος της εκπομπής. FM και ενώ φανέλα ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για αυτή την φανελάρα με τα τρία αστέρια από μπροστά του βολεϊκού Ηρακλή, πιο συγκεκριμένα του Απόστολου Αρμενάκη. Ξαναλέω, FM και ενώ φανέλα ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Αύριο λοιπόν το σημαντικό παιχνίδι με την Καστοριά στο Ιβανόφιο στις 5. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση, καθώς υπήρχε το ρεπό της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των ημιτελικών αγώνων του κυπέλου. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους καλασφαιριστές του Ηρακλή, τον Δημήτρη Καλατζίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Είσαι καλά, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Έτοιμοι για αύριο? Έτοιμοι, έτοιμοι. Εντάξει, είχαμε δύο εβδομάδες. Είμαστε με ένα κακό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μπορέσαμε να δουλέψουμε, κάναμε ένα δυνατό φιλικό την εβδομάδα. Θέλουμε αύριο να επιστρέψουμε στις νίκες. Τώρα που αναφέρθηκε στο φιλικό, επειδή ήταν και κλεισμένο το θηρόν και ο κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα, αυτό που μάθαμε και μας άρεσε είναι ότι πραγματικά είχατε ένα εντυπωσιακά καλό πρόσωπο απέναντι στα Τρίκαλα, ομάδα Α1. Καλό ρυθμό, εντάξει, σίγουρα απέναντι στα Τρίκαλα, όμως αυτό που λέτε, εντάξει, είναι ομάδα Α1, αλλά είχε και αυτή η απουσία. Εντάξει, παίξαν πιο πολλοί παιδιά που δεν έχουν τόσο μεγάλο χρόνο και δεν έχουν ρόλο στο rotation. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, όχι, είχαμε αρκετά καλό ρυθμό και στην άμυνα και στην επίθεση. Και αυτό θέλουμε να το βγάλουμε και αύριο στον αγώνα απέναντι στη Καστοριά. Δημήτρη, η ήττα στην Πάτρα έχει αποτελέσει παρελθόν, την έχετε διαγράψει τελείως. Έχετε προσπαθήσει μέσα αυτές τις δύο εβδομάδες και μάλλον ήταν θετικό, θα μου πεις εσύ, η αναβολή του πρωταθλήματος για να βελτιωθείτε σε αυτά που κάνατε τα λάθη στο προηγούμενο μάτς, ώστε να συνεχίσετε με νίκη αύριο. Ναι, σίγουρα, εντάξει, την έχουμε διαγράψει στο μυαλό μας, γιατί προχωράμε, ακόμα είμαστε στην αύριο η πέμπτη αγωνιστή του πρωταθλήματος, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Εντάξει, κοιτάξαμε τα λάθη, προσπαθήσαμε να τα βελτιώσουμε. Ελπίζω αύριο να και όλα αυτά που κάνουμε στις προπονήσεις όλη την καθημερινώς, να τα μπορέσουμε να τα βγάλουμε και στο γήπεδο. Και ο προπονητής σου και οι συμπαίκτες σου και γενικότερα όσοι έχουν παρακολουθήσει τα παιχνίδια έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι, και αυτό φαίνεται και από τα μεγάλα σκόρ, ότι υπάρχει ένα θέμα με την περιφερειακή άμυνα, ότι ο Ηρακλής δέχεται πολύ εύκολα καλάθια, αρκετά τρίποντα. Δεν ξέρω το κατά πόσο μέσα αυτές τις ημέρες της διακοπής δουλέψατε συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι. Η περιφερειακή άμυνα και τα, εντάξει, αυτό που λέτε, εντάξει, και τα πολλά καλάθια. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν έχω εστιάσει σε αυτό το θέμα. Εγώ γενικά στο θέμα του ρυθμού πιστεύω, γιατί η ομάδα είναι πολύ γεμάτη στο ρόστερ και όλοι προσπαθούμε να βρούμε τους ρόλους και το ρυθμό μας. Mm-hmm. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Τώρα αυτό που λέτε, εντάξει, από την περιφέρεια ότι δεχόμαστε πολλά πόντους, δεν το έχω παρατηρήσει σαν τέτοιο ότι έχουμε αυτό το μειονέκτημα. Ακόμα δηλαδή και στην Πάτρα που λέτε, ο ένας παίκτης μας έβαλε 30 πόντους ωραία και φάγαμε 72 πόντους. Ναι, κυρίως για τα προηγούμενα. Κυρίως για τα προηγούμενα. Εντάξει, τα προηγούμενα ναι, πήγε. Εντάξει, παίζαμε και με ομάδες που δεν έχουν να χάσουν κάτι απέναντι στον Ηρακλή. Είδαμε τον Τζιαμπαλή, εντάξει, έβαλε 30 πόντους μέσα στο Ιβανόφιο. Και την πετούσε όπως ήθελε. Εντάξει, δεν εστιάζω σε αυτό. Εμείς θέλουμε να βελτιωθούμε σαν ομάδα, να παίζουμε καλύτερη ομαδική άμυνα, σίγουρα. Να περιορίσουμε παραπάνω τους αντιπάλους. Να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Το αυριανό παιχνίδι με το συγκεκριμένο αντίπαλο, την Καστοριά, πώς το περιμένεις? Είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Η Καστοριά είναι μια πολύ σκληροτάχυρη ομάδα. Έχει έμπειρα παιδιά. Έχει χάσει τον πόντο τα μάτς που έχει χάσει. Το παλεύει παντού και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι. Ναι. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ. Πολύ, ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία αύριο με την νίκη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Πείτε ένα καλή επιτυχία στο παιδί. Έκλεισε. Τώρα έκλεισε, τώρα θα το πούμε. Πείτε το εσείς, θα ακούσει αυτός. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Καλαϊτζίδης για το αυριανό παιχνίδι. Ακούσαμε ζωντανά εδώ τον καλασφαιριστή του Ηρακλή εν ώψη της αναμέτρησης με την Καστοριά στις 5 το απόγευμα. Στο μπάσκετο που είναι γνωστό ότι η φετινή χρονιά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πώς είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης νωρίτερα, μονόδρομος για το να βρεθούμε όλοι στο γήπεδο την Κυριακή με τον Μακεδονικό στο Καφτατζόγλιο. Έτσι ακριβώς είναι το μονόδρομος για την άνοδο. Μπορεί να κάποιος να πει ότι όσο το λες πιέζεις, δεν υπάρχει πίεση. Μιλάμε για τον Ηρακλή που δεν θέλουμε άλλο να βλέπουμε στην Α2. Και τέτοια παιχνίδια όπως το αυριανό, εύκολα ή δύσκολα, πρέπει να τα καθαρίζεις, να προχωράς στο επόμενο. Λίγο ακόμα για τα μηνύματά σας. FM κενό φανέλα, ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Τώρα που το είπα 3-4 φορές θα το πεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Άλλος τίποτα, καμιά προσπάθεια. Μόνο ο Λευτέρης θα μας βγάλει μπλε πρόσωπους. Όχι ασπροπρόσωπους, μπλε πρόσωπους. Γιώργο, εσύ καμιά προσπάθεια. FM κενό. Νάτος. Το 54526. Τίποτα δεν θα γράψουμε. Ονοματεπώνυμο. Άλλο. Κεφανέλα. Το είπε συγκεκριμένα, δεν πειράζει. Έκανε μια προσπάθεια. Είστε οι καλύτεροι. Ίστατε. Θα αιτηθώ στη διεύθυνση του Λίμπερο 104 στην άδειά μου να έρθείτε τετράδα. Να με αναπληρώσετε. Θα μας βάλεις εδώ πέρα. Εκτός και αν πάμε διακοπές μαζί και θα έχουμε πρόβλημα. Πάντα. Τι, έτοιμος είσαι. Σι, έμα έκανες και τον πρόλογο τώρα. Θα κάνεις και τον επίλογο όμως. Τι, μόνο να ανοίγεις. Εγώ για μπύρα ήρθα, μπορεί με έβαλες μέσα. Για μπύρα ήρθες. Θα πάμε μετά για μπύρα. Είπες δεν ξαναμιλήσεις. Κοίταξε, το πρόγραμμα έχει ως εξής. Παρασκευή βράδυ, ώρα για μπλε. Μπύρες. Σάββατο Ιβανόφιο. Κυριακή Καφτανζόγλιο. Δεν πρόλαβα. Διαζύγιο. Σε κάθαρα πράγματα. Δευτέρα διαζύγιο, εγώ δεν. Πώς το λένε αυτό, δεν υιοθετούμε. Να πω κάτι όμως, εμείς εδώ είμαστε ελεύθεροι, εσείς κάτι ό,τι θέλετε. Μπράβο, εντάξει. Καταλάβατε. Ελεύθερο. Τώρα θα τα λύσουμε αυτά. Όχι. Τι ρακλάκια είστε εσείς. Άρρωστα ρακλάκια. FM κενό, φανέλα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Παρακαλώ, Δημήτρη. FM κενό, όποια θέλει, εμείς εδώ ελεύθεροι είμαστε. Αποστολή στο 54. FM κενό, σαλιάρης, ονοματεπώνυμο. Σαλιάρης στα αριστερά. Όχι στο 54526. Το κινητό σου θα δώσουμε να γίνουν κατευθείαν, μην ζωρίζετε. Θα το δώσουμε στον αέρα. Όχι, όχι. Ρόβα, ρόβα, που γίνεις επιθετικά. Λοιπόν, τώρα που πες για Ρόβα, θέλω να μου πείτε τα που λένε σας από αυτήν την ομάδα. Ρόβας, ξεκάθαρα. Ρόβας, ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα Ρόβας. Έχουμε καμιά τίποτα. Γιούδας, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. 2-2. 2-2 είμαστε. Τρίφωνας Γιούδας, ξεκάθαρα. Εντάξει, έχουμε ένα Ρόβα και ένα Γιούδα. Μην μαλώνετε όμως. Ο ένας βάζει γκολ, ο άλλος τα βγάζει. Ναι, φιλαράκι, την ιστορία του Γιούδα πολύ λίγη την ξέρουμε και γι' αυτό έχουμε μια συμπάθεια του Γιούδα. Εντάξει. Είπα εγώ τίποτα. 2-2 είμαστε. Εμείς δεν σας πω, δεν είμαστε έτσι κι αλλιώς. Ένα Ηρακλής είμαστε. Δεν είμαστε παίχτες. Εγώ να πω παίχτη, δεν κάνει. Περιμένουμε. Θα στοχοποιηθείς. Θα στοχοποιηθώ. Ρόβας Γιούδας. Που λένε ο Ρόβας. Ρόβας που λένε. Που λένε. Τρέλα μεγάλη. Παστελόνι. Τέσσερα είναι. Και τρία την Κυριακή. Εφτά. Δεν θα σε πω. Είπε σε τέτοιο αλλά η σημαία. Ναι. Στεφανής. Στεφανή. Κωστάκης αδερφός. Σε κάθαρα. Σε κάθαρα. Έτσι. Μίλα πιο κοντά της ακούμε ρε. Στεφανής. Στεφανής. 11 χρόνια μετά. 11 χρόνια μετά, αλλά μεγάλη. Δεν αγάπη. Υπάρχει, είναι που λένε. Είναι που λένε. Ήταν που λένε και είναι ακόμα. Είναι. Δεν μπορώ να ξεχάσω ακόμα. Εγώ το μάτι με στο Χαριλάου. Μόνο αυτό. Το μάτι δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Ήμουνα μέσα. Μόνο αυτό. Στα 1000 άτομα. Και όσοι ήταν εκεί πέρα και το είδαν, τι τράβηξε. Ναι. Και το πώς έπαιξε. Τα θυμάται, μια χαρά, μην νομίζει. Μια χαρά τα θυμάται. Και ο Τζόρτζεβιτ τον θυμάται. Το Στεφανί. Σε εκείνο το Ηρακλής Ολυμπιακό, στην τελευταία αγωνιστική. Στη βροχή. Έτσι τα μηνυματάκια να έρχονται. Τα μηνυματάκια. Να έρχονται τα μηνυματάκια. Στον Πασά να δώσουμε. Ναι. Τον Πασά, τι, τον Γιάννη. Όχι. Τον πρώην παίκτη του Ηρακλή. Όχι. Το δικό μας τον Πασά. Ναι. Έτσι και δεν είμαστε γριές κότες. Πασά. Είμαστε γριές σκέτο. Έτσι. Και αυτός γριά είναι, αλλά. Και άρρωστες. Κυριακή γήπεδο, Πασά.
FM και ενώ φανέλα ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Πω, δεν θα τους ξαναφέρω ποτέ στο στούντιο αυτούς. Και εμείς ξανά ερχόμαστε. Εμείς θα ξανάρθουμε, δεν ξέρω. Τα έχουμε κάνει τα κονέ. Βάζουμε καβαδία απ' έξω. Έχουμε μπει λίγο καβαδία. Ναι, έκαναν κονέ με τον καβαδία. Το κατάλαβε. Ο καβαδία είναι μία πίτσα, μία μπύρα. Τα κοιμιάσατε. Και ένα κονέ α κυκλοφορήσει και το βράδυ καβαδία στον αυτόν. Τα κοιμιάσατε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι δήλωσε ο Δημήτρη Εφρεμίδη, ο συνονόματο του φίλου μου, για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είναι αύριο στι 5. Στην ΕΤ2 ζωντανά. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον Παναθηναϊκό. Θέλουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ο αγώνας είναι και τηλεοπτικός και θέλουμε να δείξουμε καλή εικόνα. Είναι επίσης θετικό που αντιμετωπίζουμε τον Παναθηναϊκό νωρίς. Πιστεύω πως όσο περνούν οι αγωνιστικές θα ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Έχει ένα καλό Βραζιλιάνο ακραίο και τον ταλαντούχο Ανδρεόπουλο που όπως φαίνεται θα παίξει πολύ καλό βόλεϊ. Η τοποθέτηση του Δημήτρη Εφρεμίδη αύριο στις 5 ΕΤ2 Παναθηναϊκός Ηρακλής. Για την Α1 του βόλεϊ, να δούμε και τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Ηρακλής Χαλκίδας Παναχαϊκή, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Νίκη Αιγινίου, Εθνικός Πειραιός Ολυμπιακός, Φίνικα Σύρου Κηφισιά και ΠΑΟΚ Παμβοχαϊκός. Ο Ηρακλής που με τη νίκη του πήρε 2 βαθμούς και έρισε 3-2 τον Φίνικα Σύρου. Φυσικά καλή πτυχία αύριο να έρθει το τρίποντο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που έχει ένα βαθμό. Ναι, ένα βαθμό έχει. 2 ήττες, 1 βαθμό και λέω 1 βαθμό γιατί την προηγούμενη αγωνιστική έχασε μέσα στο Αιγίνιο με 3-2 σετ. Θέλετε να στείλετε κανένα μήνυμα τίποτα στον Παναθηναϊκό αύριο στο βόλεϊ? Όχι, έτσι. Καλή αποτυχία σου, Μάθη. Καλή αποτυχία. Τίποτα. Γυαλίζει το μάτι. 3, γεια σας. Γυαλίζει το μάτι. Γυαλίζει. Είσαι και γνωστή η βολεϊόφατσα, εσύ γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι άρρωστος, γι' αυτό, γυαλίζει το μάτι. Όχι, δεν είναι βολεϊόφατσα. Δεν τη βλέπεις. Ναι, ναι, φαίνεται ξεκάθαρα. Αφού ασχολείσαι με το βόλεϊ, αγόρι. Ασχολείσαι, ε. Με το γυναικείο βόλεϊ, ειδικά. Με την πετοσφαίρη, πετοσφαίρη. Τη σπηλώνει το όνομα. Τώρα θα πω το πρόγραμμα για το γυναικείο βόλεϊ. Περίμενε. Τι, τα τμήματα του Ηρακλήτη είναι, μόνο ένα. Όλα θα τα πω. Ο Γιώργο το πρόγραμμα το ξέρει απ' έξω. Γιώργο, θε. Πε το, Γιώργο. Μην τρέπεσαι. Σε ακούμε. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τα κορίτσια μας στο βόλεϊ του Ηρακλή. Που θα πάνε να κερδίσουν στα Πεύκα, που είναι το πρόγραμμα, την Κυριακή στις 7.30 λέω να πάω. Όποιος θέλει έρχεται. Κοντά, δίπλα, ζωστοφόρη, έτσι. Τίποτα. Λοιπόν, 7.30 για την έκτη αγωνιστική είναι ντέρμπι γιατί ο πρώτος παίζει με το δεύτερο. Και οι ακαδημίες πρωταθλητών Πεύκων παίζουν με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Μυγδονιακό με 2-3. Οπότε πρέπει να επανέλθει στις επιτυχίες και στις νίκες. Όσον αφορά τους έφηβους, Ελπίδα Μπελοκήπων Ηρακλής την Κυριακή στις 8. Για τις κορασίδες Ηρακλής Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων στις 5 στο Κατσάνιο αύριο Σάββατο. Έχουμε Ηρακλής Μακεδόνες την Κυριακή στις 4 στο Κατσάνιο για τις κορασίδες. Και όσον αφορά τους παιδες, ήρθε η νίκη χθες. Άρης Ηρακλής στους παιδες 0-3. Μπράβο. Απλά πράγματα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Θέλει κανείς να με βοηθήσει και με το πρόγραμμα στο γυναικείο μπάσκετ, μήπως? Εδώ, Γιώργο, που ασχολείται με το. Γιώργο? Ασχολείται και με το γυναικείο μπάσκετ, έτσι ξεκάθαρα. Ο ένας Γιώργος κοιτάει τον άλλο. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Λοιπόν, όποιος θέλει την Κυριακή. Αν και δεν μας βολεύει. Δεν μας βολεύει καθόλου. Το παίρνω πίσω το όποιος θέλει. Γιατί έχουμε καφτατζόλι, φίλε. Τρεις ώρα μακεδονικό. Δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε. Τώρα, αν κάποιος θέλει 2 η ώρα να είναι στο ρίσιο αντί να ημίχρονο, προλαβαίνει. Αναγέννηση Ηρησίου Ηρακλής στις 2 το μεσημέρι την Κυριακή για την Α2 γυναικών στο βόλεϊ, 5η αγωνιστική. Τα κορίτσια μας που κέρδισαν την προηγούμενη αγωνιστική, τον Πιερικό Αρχέλο με 66-47 και είναι στην δεύτερη ουσιαστικά θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Πασεραϊκό, την ΑΕΠ Ηλίας και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πρώτος είναι ο Άρης με 8, οπότε αν έρθει η νίκη αύριο, όχι αύριο, την Κυριακή με την αναγέννηση Ηρησίου, μπορεί η ομάδα της γυναικείας ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή να πιάσει κορυφή. Τι λες εσύ πάλι εκεί? Βλέπεις όλο? Να ενημερώσουμε για όλα τα τμήματα. Λέω, όλο το πρόγραμμα το λέμε, όλο το όλο, Παρασκευή πλάνο. Είναι ρε φίλε. Κοίταξε, ρε, Παρασκευή και Δευτέρα. Είσαι τεράστιος σύλλογος, έχεις 17 τμήματα. Μ' αρέσεις. Και στο τζούντο θα σου πω τα αποτελέσματα. Όταν τα έχω, τώρα δεν τα έχω. Το γυναικείο τζούντο όμως. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Να τον επικεντρώνεις σε εκείνα. Ναι. Βγαίνω στη λίγο.
Όχι, εσείς τα σχολιάζετε. Έλα, το, έλα την Κυριακή, ναι. Έλα την Κυριακή, ναι. Στο Ρετζίκι, ναι. 7.30 ώρα, που παίζει ο Ηρακλής βόλεϊ. Τα κορίτσια. Θα έχουμε τελειώσει από το Μακεδονικό, 5 η ώρα, 6 η ώρα θα φύγουμε, τσουπ, κατευθείαν πάμε Ρετζίκι, 7.30 ώρα. Συμφωνείτε? Βέβαια. Okay. Τελείως. Συμφωνήσει? Να μαζευτούμε να πάτε. Συμφωνεί γι' αυτό. Ορίστε, τελείως. Λοιπόν, θέλω ένα φίλο του Ηρακλή να βγει να μας κάνει την κλήρωση για τη φανέλα. 23-10-287-3-8. 23-10-287-3-8. 23-10-287-3-8. Το λέω τρεις φορές για να μας πάρει κάποιος. Θέλω ένα Ηρακλάκι να βγει τώρα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να κλείσουμε. Να μας κάνει την κλήρωση για την συλλεκτική φανέλα του βολεϊκού Ηρακλή με τα τρία αστέρια, την φανέλα του Απόστολου Αρμενάκη. Το ξαναπώ. 23-10-287-3-8. Αν δεν βγει κανείς, θα μας την κάνει ο Καβαδίας. Έχουμε μπίλι. Έχω δώσει αέρα νούμερο. Για να βάλε ένα σύνθημα. Τον έχουμε, τον έχουμε. Παρακαλώ, χαίρετε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Νίκο, εσύ? Εγώ λοιπόν, έχετε ωραίο παρεάκι σήμερα και πέρασε να πω, ναι, όπως έχετε καταλάβει, πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος του Διευθυντικού Σωματείου, ο Νίκος Βαβιάδης. Καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Να ξέρετε, παιδιά, έχω κλάψει αυτή την παράθεση μεταξύ πες για το γυναικείο και βλέπει και γυναικείο μπάσκετ, να ξέρετε, με έχει λύσει. Έτσι. Ναι, γιατί οι δύο είναι παντρεμένοι και οι άλλοι είναι ελεύθεροι, γι' αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι το θέμα, Νίκο, αν είμαστε παντρεμένοι ή ελεύθεροι. Α, δεν είναι το θέμα. Τέτοια ανάλυση δηλαδή σήμερα στα γυναικεία αθλήματα. Έτσι. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε, ο Νίκος. Είναι τεράστιο σύλλογο ο Ηρακλής με 17 τμήματα. Νίκο, είναι τεράστιο σύλλογο ο Ηρακλής με 17 τμήματα. Είναι. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε. Να τα κάνουμε 57. Μπρα, δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα γυναικεία τμήματα του Ηρακλή. Λέω, δεν κατάλαβα. Στο στήθος δεν έχουν ημίθεο τα κορίτσια. Στο στήθος αριστερά, ρε. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα ενώπιση της Κυριακής, μιας και επικοινώνησες μαζί μας? Τώρα περνούσα για το σπίτι σας, άκουγα, λέω, κάτσε να βάλω από ένα γεια στα παιδιά. Λέω, καλά πάμε, ρε φίλε, καλά πάμε. Υγεία να είναι έτσι. Τα παιδιά, εντάξει, είναι δύσκολο όπως εδώ κάνεις. Τετάρτη Κυριακή χωρίς προετοιμασία. Δηλαδή βγάζει και μια κούραση έτσι, όπως και να το κάνουμε. Θέλουμε αυτό. Όλα καλά θα πάνε. Ο κόσμος θα είναι εκεί και. Όλη η ομάδα καλά είναι. Βλέπετε ότι είμαστε πλέον με ένα αγώνα λιγότερο, σε λιγότερο από ένα μήνα που ξεκίνησε αυτό το πρωτάθλημα και τις δύο πρώτες αγωνιστικές είμαστε με 12 παίκτες. Έχουμε κάνει μια ομάδα που δεν συζητάμε για το αν θα συμμετέχει, για το αν θα κινδυνεύσει ή όχι, αλλά για το πόσο πιο γρήγορα θα πατήσει πρώτη θέση για να μπορέσει μετά να έχει το χρόνο να σχεδιάσει την πορεία της στα μπαράζ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να καταλάβουμε ότι αυτός ο Ηρακλής είναι ο δικός μας Ηρακλής. Είναι ένας Ηρακλής από το δικό μας υστέρημα. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει βάλει πολλά. Έχουν βάλει πολύ από λίγα. Και όσο αυτοί πολλοί θα βάζουν από λίγα, θα μπορεί ο Ηρακλής αυτός να κινείται και πλέον ίσως ένα από τα πράγματα που θα μας μείνει από τη φετινή χρονιά, αν όλα πάνε καλά, είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει πλέον να υπάρχει μια συνεισφορά στο σύλλογο για να μπορεί και ο σύλλογος να κινείται. Είτε τώρα σήμερα είμαστε εμείς, είτε αύριο έρθει ένας άλλος. Αν αυτό το πράγμα, αυτή η μαγιά, αυτή η παντριά που έχει γίνει μεταξύ του κόσμου φέτος, όσου κόσμου έχει στηρίξει ως τώρα και τον μαζικό κόσμο τον οποίο τον περιμένουμε από εδώ και στο εξής, αφού ξέρουμε ότι πρέπει να δει για να έρθει, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο αυτός ο Ηρακλής πατάει στα πόδια του γερά και στηρίζεται, δεν έχει ταβάνι. Γιατί μπορεί να γίνουμε πολύ περισσότεροι με τα ίδια ακριβώς λίγα λεφτά που βάζουμε όλοι. Έτσι ακριβώς. Και αυτό το πράγμα, εάν το καταφέρουμε σε μία βάση στην οποία ο σύλλογος αυτός πλέον να έχει την οικονομική αυτάρκεια και μία φορά στη ζωή του να κάνει σαν ομότιμος με έναν άνθρωπο που θα θέλει να έρθει να επενδύσει στον Ηρακλή, αλλά σοβαρό επενδυτή, με τη λέξη επενδυτής χωρίς να είναι κατεφηνισμόν, και δεν χρειάζεται να του πει τη λέξη σε παρακαλώ και του πει ότι είμαι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης που έχω αυτά τα έσοδα και μπορώ και τα καταφέρνω μια χαρά μόνος μου. Θέλεις να συμμετέχεις σε αυτό και να συμβάλλεις για να μπορείς να κερδίσεις μέσω από αυτό. Τότε ο Ηρακλής θα βγει και αυτό στο δρόμο του και θα μπορεί να ξαναρθεί στη θέση την οποία πρέπει.
Θέλω να μας βοηθήσεις, μιας και έκανες αυτή την παρέμβαση τηλεφωνική. Ναι, ναι. Πες μας ένα νούμερο. Από το 1 ως το 14 και καλά έκανες. Πες μας, βοήθησε μας. Λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι προέρχομαι από τις στήρες του γηπέδου της 10, δεν θα μπορούσα να επιλέξω παρά το 10. Όποιος είναι ο 10 είναι και τυχερός. Καλή αρχή να έχει και δεν πρέπει να τον δούμε την Κυριακή. Να σε καλά, Νικόλα. Καλή θα τα πούμε την Κυριακή. Να σε καλά. Γεια σου, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτή η παρέμβαση στο τέλος από τον πρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου, τον Νίκο Βαφιάδη, που μας έκανε και την κλήρωση και μας βοήθησε. Νικητής είναι ο κύριος Γιώργος Τερζόγλου, που είναι το νούμερο 10, και έχω διαφάνεια, εδώ έχω και αυτόπτες μάρτυρες που κοιτάνε το χαρτί μου και το έγγραφό μου. Πολύ ωραία. Ο κύριος Τερζόγλου θα παραλάβει την φανέλα του Απόστολου Αρμενάκη, και την επόμενη εβδομάδα θα κληρώσουμε ακόμα μια συλλεκτική με τα τρία αστέρια μπροστά, αυτή τη φορά του Δημήτρη Ριζόπουλου. Σκυτάλι δίνουμε στο ντουέτο εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 με Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα. Ευχαριστώ τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Λευτέρη. Πείτε ό,τι θέλετε, να κλείσουμε, να φύγουμε, πάμε να πιούμε καμιά μπύρα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο και ιανόλευκο βράδυ. Ναι. Χίλια χρόνια Ηρακλή. Χίλια χρόνια Ηρακλή, όλη η γήπεδο. Γήπεδο στο Ηρακλή και το ξεκινάμε το γήπεδο. Άντε, μπράβο. Πάμε Ηρακλάρα. Άντε, μπράβο.